Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Νέα Τηλεόραση που μου έδωσε βήμα από τη μια να τοποθετηθώ για το θέμα που έχει προκύψει στο Χανιώτικο Μπάσκετ, αλλά και από την άλλη να απαντήσω στις αναφορές και στο όνομά μου και στην επιτροπή, την πρώην Επιτροπή του Κίδωνα που έκανε χθες ο κ. Κουβάτσος. Για αρχή, θεωρώ αυτονόητο το δικαίωμα ερασιτεχνών αθλητών να διαλέγουν την ομάδα στην οποία θέλουν να παίξουν. Μόνο τότε η ενασχόλησή τους αυτή με το χόμπι τους, τους δίδει χαρά, τους δίδει ευχαρίστηση, τους δίδει δυνατότητα προσφοράς, κάνοντας προσωπικές θυσίες από τη ζωή τους, την ιδιωτική, από την επαγγελματική τους ζωή. Αυτό το δικαίωμα το είχαν κατοχυρώσει όλοι οι αθλητές που είχαν στον Κίδωνα, στη διάρκεια που είμαστε εμείς διοίκηση. Με αυτή τη συμφωνία και με αυτή την προϋπόθεση όλα τα παιδιά ήρθαν στην ομάδα και αγωνιζόταν γι' αυτό. Ξέρανε τα παιδιά πως όποτε θέλανε μπορούσαν να πάνε σε οποιαδήποτε ομάδα θέλανε. Και αυτό είχε εφαρμοστεί στην πράξη σε αρκετές περιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ σαν ηθική δέσμευση του Κίδωνα από τη στιγμή που υπήρχε μια συμφωνία με τα παιδιά της Επιτροπής, η οποία εκπροσωπούσε και λειτουργούσε απρόσκοπτα κατά τις δηλώσεις του κυρίου Κουβάτσου και χωρίς επανεβάσεις, από τη στιγμή που είχαμε συμφωνήσει κάτι με τα παιδιά, θα πρέπει αυτό το πράγμα να υπάρχει καθημερινά στην ομάδα. Αντί για αυτό, αντί τα παιδιά να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, με σεβασμό της προσωπικότητάς τους, αυτές τις μέρες έχουμε δύο ορισμένα πράγματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να συλλητευθούν και θα πρέπει να αναδειχθούν. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για παίκτες με προσωπικότητα έντονη, μορφωμένα παιδιά. Κάποιοι από αυτούς είναι και σημαίνοντα πρόσωπα της κοινωνίας μας και τους αντιμετωπίζουν υποτιμητικά σαν άβουλα όντα, ότι παρασύρονται και εκτελούν αποφάσεις άλλων. Η μία παρατήρηση ήταν αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι τους αντιμετωπίζουν ρεβασιστικά, ότι απειλώντας τους, επειδή πήραν θέσεις κάποια στιγμή, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Εκβιαστικά διλήμματα του στυλ. Αν δεν παίξετε φέτο, δεν θα φύγετε ούτε του χρόνου, ούτε φέτο, ούτε του χρόνου. Δεν νομίζω ότι αρμόζει τέτοια συμπεριφορά σε παιδιά που είναι ερασιτέχνες, αθλητές, που έχουν προσφέρει αφιλοκερδώς στην ομάδα αρκετά χρόνια τώρα. Κύριε Ξυλάκη, ο κ. Κουβάτσος μας είπε ότι δεν γίνεται ουσιαστικά. Έχουν παρέλθει χρόνοι και δεν μπορούν τώρα ακόμη και να δώσουν τα δελτία, να μπορέσουν να εκδοθούν δελτία καινούργια. Ισχύει κάτι τέτοιο κατά τη άποψή? Όλοι που ασχολούνται στον χώρο του μπάσκετ ξέρουν ότι όταν υπάρχει θέληση, όταν συνενεί το σωματείο για οποιαδήποτε μεταγραφή, υπάρχει τρόπος να γίνεται. Το ξέρουν όλοι. Υπάρχει τώρα τελευταία, επίσης έχει καθιερωθεί το εκπαραδρομή δήλωση, και αυτοί που ασχολούνται στον χώρο του μπάσκετ πραγματικά ξέρουν ότι αυτό δεν ισχύει. Αρκεί να υπάρχει θέληση από τις δύο ομάδες. Όταν δεν υπάρχει, σαφώς και δεν γίνεται. Αρκεί να υπάρχει θέληση από τις δύο ομάδες. Το επαναλαμβάνω αυτό και το τονίζω. Αυτό εξάλλου ανέφερα στην επιστολή μου χθες. Θα πάρει κάποια, σε περίπτωση που γίνει κάτι, μακάρι να γίνει, θα πάρει κάποια παράταση η ομάδα για να μπορέσει να συμμετέχει στο πρωτάθλημα? Δεν μπορεί να εκδοθούν δελτία μέχρι Δευτέρα, δεν μπορεί να βγει η ομάδα. Έχει βγει πρόγραμμα πρωταθλήματος. Η όποια αναβολή μπορεί να γίνει από τώρα και μετά είναι με τη συνένεση και το δυο σωματείο που αγωνίζονται. Έχουμε μιλήσει με τον Όφη και θα δούμε, γιατί κυρίως έχει να κάνει και με το πρόγραμμα το δικό τους. Θα δούμε. Θα ήθελα να τοποθετηθώ και θα απαντήσω και σε αυτό. Εμείς μέχρι τώρα αποφασίσαμε να μην αντιπαρατεθούμε με τον Κίδωνα, ούτε να πολεμήσουμε τον Κίδωνα, ούτε τους ανθρώπους τους, ούτε δημόσια, ούτε ιδιωτικά. Ακόμα και χθες, τελευταία μέρα, έστειλα μια επιστολή πιστεύοντας ότι κάτι μπορεί να βγει από τη σημερινή συνάντηση των αντιπροσωπιών, το ΔΣ που ενημερωτικά σας λέω δεν βγήκε τίποτα, για να μην γίνει δημόσια συζήτηση. Από εκεί πέρα όμως, δεν μπορώ να μην τοποθετηθώ μετά την αναφορά του ονόματός μου χθες και της Επιτροπής του Μπάσκετ σε ορισμένα πράγματα. Γιατί ακούστηκαν αρκετές ανακρίβειες, αρκετά ψεύδεις χθες βράδυ. Λοιπόν, συνοπτικά και περιληπτικά, αναλάβαμε μια ομάδα πριν μερικά χρόνια, στην οποία δεν ενδιαφερόταν κανείς. Το αντρικό δεν υπήρχε και οι υποδομές δεν υπήρχαν σχεδόν. Με τα χρόνια, καταφέραμε και κάναμε μια ανταγωνιστική αντρική ομάδα και υποδομές σε αρκετά καλό επίπεδο με αρκετά παιδιά. Φτάσαμε πέρυσι την καλή παρουσία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ετοιμάσαμε φέτο την αντρική και με παίκτες, με μεταγραφές που γίνανε και με τεχνικό επιτελείο για να πρωταγωνιστήσει και να ανέβει πάλι άμεσα αυτή τη χρονιά.
η το τεχνικό επιτελείο προσθέθηκε και εμπλουτίστηκε με άτομα τα οποία είναι καταξιωμένα στον χώρο, προπονητές τελειώδης του Στεφά Χανιώτες, τον κύριο Θοδωράκη και τον κύριο Κατσιάνο, ένα μεγάλο όνομα από Θεσσαλονίκη, καταξιωμένο στον χώρο Θεσσαλονίκη, γνωστόν είναι η μάνα του μπάσκετ. Έτσι. Και ετοιμάσαμε την ομάδα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οι υποδομές μας ήταν σε πολύ καλό σημείο. Είχαμε ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια κυρίως με τις υποδομές και το κίνητρο το βασικό για να έρθει ο κύριος Ροδάς ήταν να δουλέψει τις υποδομές και να μπορέσουν παιδιά κατευθείαν και ή μετά από λίγο διάστημα να μπουν στην αντρική ομάδα. Υπάρχουν παιδιά έτοιμα για την αντρική ομάδα από τις υποδομές. Και γι' αυτό το λόγο αποδεικνύεται στην πράξη τώρα ότι οι υποδομές παιδικό, εφηβικό πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε για αυτούς. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Χαιρόμαστε, ευχαριστιόμαστε τις νίκες τους και τους ευχόμαστε μέχρι τέλος να πάρουν πρωτάθλημα. Αντί για αυτού, ενώ είχαμε ετοιμάσει την ομάδα, είχε γίνει ο αγιασμός, είχε έρθει ο προπονητής από Θεσσαλονίκη, βάσει τον τρόπο που λειτουργούσαμε όλα αυτά τα χρόνια, απρόσκοπτα κατά τον κύριο Κουβάτσο και χωρίς παρεμβάσεις, κάποιοι θέλανε να εκμεταλλευτούν αυτό το οικοδόμημα που είχαμε στήσει. Και εμφανίστηκαν κάποια άτομα στην ομάδα, οι οποίοι δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με το θέμα του μπάσκετ, δεν είχαν έρθει ποτέ στο γήπεδο, πέρα από τον κύριο Λαβούτα, όλους τους άλλους κανείς δεν τους είχε δει στο γήπεδο, ρωτήσε τους Χανιώτες φιλάθλους και πήραν την ομάδα. Καλώς. Εμείς, αντί για να καθίσουμε αειδιασμένοι σπίτι μας με τις μεθοδεύσεις τους, στήσαμε μια καινούργια ομάδα, θέλοντας να προσφέρουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα από χρόνο, από χρήμα και από προσπάθειες και χρησιμοποιώντας τη γνώση μας και την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια, να στήσουμε μια καινούργια ομάδα που θα λειτουργήσει με άλλα κριτήρια και με άλλο τρόπο αντιμετώπισης του μπάσκετ γενικά. Αντιμετωπίσαμε αρκετό πόλεμο και αρκετή λάσπη πάνω σε αυτή την προσπάθειά μας. Για τις αναφορές του κ. Κουβάτσου και για τους προπονητές και για το οικονομικό κομμάτι. Για μένα τους προπονητές, έχω την εντύπωση ότι σαν διοίκηση είχαμε κάθε δικαίωμα να διαλέξουμε ποιοι προπονητές θα είναι σε ποια αγωνιστικά τμήματα, ποιοι κατά τη γνώμη μας, χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας και τις γνώσεις μας, είναι πιο αποτελεσματικοί, χωρίς να θίξουμε κανέναν και χωρίς να φύγει κανείς προπονητής από την ομάδα. Αν τώρα κάποιοι, η επιλογή δικιά τους να έχουν διαφορετική γνώμη, πιστεύω ότι ήταν δικαίωμά τους, όπως το ίδιο δικαίωμα ήταν και εμάς, να διαλέξουμε ποιοι προπονητές θα πάνε σε κάθε τμήμα. Για το ζήτημα το οικονομικό, εκεί πέρα πιστεύω πως εγνώση του έκανε κάποια λάθη, σε αυτό, να το πω λάθη εντός εισαγωγικών, σε αυτό που έγινε χθες στη δήλωσή του. Εύκολα αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν αυτά που είπε ο κ. Κουβάτσος, γιατί έχω μπροστά μου την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κίδωνα που εστάλει σε εμάς και η οποία λέει: η διοίκηση, η διαχείριση και κάθε σχετική απόφαση αναφορικά με τα τμήματα υποδομής του τμήματος μπάσκετ, εννοώντας το σύνολο των τμήματων αρένων και θηλιών εκτός της αντρικής ομάδος, θα ασκείται αποκλειστικά από το ΔΣ του ΑΟΥ Κίδων κατά το καταστατικό του. Και υπεύθυνος ορίζεται ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Κυριάκος Κότσογλου. Παρακάτω λέει: τα λειτουργικά έσοδα τα οποία θα προέρχονται από τα τμήματα υποδομής θα καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες και κάθε είδους έξοδα των τμήματων από τα οποία προέρχονται. Και αφού γίνεται η σχετική εκαθάριση, το πλεόνασμα αυτών θα αποδίδεται στην Επιτροπή Μπάσκετ. Ο κ. Κουβάτσος χθες είπε κάτι άλλο όμως. Τα λειτουργικά έσοδα των υποδομών, τα οποία εμείς θα καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των τμήματων αυτών και μόνο... Παιδιά, όχι, τον πέρασα. Είπε μόνο αυτό. Πού το είχε. Ναι, συγγνώμη. Ναι, αυτό το κόβεις, έτσι. Λοιπόν, ο κ. Κουβάτσος λοιπόν είπε ότι τους δίναμε τη δυνατότητα να ελέγχουν τα οικονομικά ακριβώς όπως τις προηγούμενες χρονιές. Θα χρησιμοποιούσαν δηλαδή όλα τα έσοδα του τμήματος από τις ακαδημίες για τα έξοδα των ακαδημιών και της αντρικής ομάδος. Εννοείται πως δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό που είπε χθες με την ανακοίνωση που μας έστειλαν. Εμείς κάτω από αυτές τις συνθήκες και με το θέμα το οικονομικό. Δηλαδή, αν υπάρχει πλεόνασμα, το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς αν υπάρχει ή όχι, γιατί θα το διαχειρίζονται άλλοι, τότε θα υπήρχε στην αντρική ομάδα, στην πράξη και στην προμελωμένη. Τι σημαίνει? Παίρνουμε όλα τα τμήματα που έχουν έσοδα και συνεχίστε να πληρώνετε εσείς, και εκεί που πληρώνετε 10 θα πρέπει να πληρώνετε 20 φέτο.
Το ένα αυτό. Αλλά το βασικότερο απ' όλα δεν ήταν το οικονομικό. Το βασικότερο απ' όλα ήταν ότι εμείς θεωρούμε ενιαίο το τμήμα μπάσκετ και γι' αυτό το λόγο δουλεύαμε τις υποδομές και ετοιμάζαμε τη συνέχεια των παιδιών στις υποδομές σε μια αντρική ομάδα. Γι' αυτό ήρθε ο κ. Ροδάς. Με αυτές τις συνθήκες εμείς δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε σαν επιτροπή και γι' αυτό εξαναγκαστήκαμε σε παραίτηση. Ουσιαστικά μας διώξανε. Και από εκεί και πέρα εμείς συνεχίσαμε αυτό που είπα και προηγουμένως. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι από τώρα και στο εξής, στο θέμα του μπάσκετ θα αναφέρουμε μόνο για το τι θα γίνει με την καινούργια ομάδα, το τι προαναγγελίες θα κάνουμε και πόσο καλά θα είναι η καινούργια ομάδα και δεν θέλω να ξαναμιλήσω για το παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ.